υπάρχει και η άλλη όψη, όχι μόνο των πιστών αλλά και των ασεβών, όπως ελέγαμε την περασμένη φορά, αναλύονται το 21ο κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, στίχος 7, ότι εκεί ο Χριστός θα δώσει στον διψώντα και εις τον νικώντα την αιώνια ζωή. Υπάρχει όμως και η άλλη όψη, εκείνη που δείχνει πώς θα τιμωρηθούν οι αμαρτωλοί. Της δε δειλής, αυτό το δε συνδέει το ένα με το άλλο, δηλαδή τις δύο αυτές όψεις, της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνεύσει και πόρνης και φαρμακής και ειδωλολάτρες και πάση της ψευδέσει το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη εν πυρή και θείο ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος. Δηλαδή για αυτούς καθορίζει περιληπτικά ο Κύριος εδώ ότι η θέση των είναι η αιωνία κόλαση. Αξίζει να αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά στοιχεία αυτών των αμαρτωλών και τούτο διαναγνωρίζουμε βαθύτερα το κακό και να το αποφύγουμε. Πάντως σας ξαναλέγω, κοινή κατάληψη όλων αυτών είναι η αιωνία κόλαση. Ο δεύτερος θάνατος. Ό,τι και να αναλύσουμε, πάντα θα λέμε αυτή η κατηγορία είναι για την αιωνία κόλαση. Και πρώτα είναι η δειλή της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης. Σας κάνει εντύπωση, αγαπητοί μου, ότι προηγείται η δειλία όλων των άλλων αμαρτημάτων? Και θα μπορούσατε να φανταστείτε ποτέ ότι η δειλία θα μπορούσε να αποτελεί βαρύ αμάρτημα και δει στη σειρά το πρώτο? Θα μπορούσατε αυτό να το φανταστείτε? Εάν τώρα το αναλύσουμε, πιστεύω να δικαιώσετε το γιατί η δειλία είναι βαρύ αμάρτημα. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι από τη δειλία πάσχουν πολλοί πιστοί μας. Σας παρακαλώ αυτό το σημείο να το θυμάσαστε. Να το θυμάμαι και εγώ για τον εαυτό μου. Δεν ξέρω αύριο τι έρχεται. Δεν ξέρω αύριο τι θα υπάρχει. Δεν ξέρω πού θα βρίσκουμε. Και δεν ξέρω τι δειλία μπορεί να δείξω. Δεν το ξέρω. Δεν προεξοφλά ποτέ κανείς το μέλλον σε τέτοια θέματα. Ποτέ. Εκείνος ο οποίος προεξοφλά το μέλλον ότι θα είναι γενναίος, δεν ξέρει τίποτε. Μάλιστα χαρακτηριστικό θα σας έλεγα, αναφέρεται στο μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου Επισκόπου Σμύρνης μια ιστορία, ένα περιστατικό για κάποιον κόιντον που είχε έλθει από το εσωτερικό της Μικράς Ασίας εις την Σμύρνη με μια δωδεκαριά πιστούς χριστιανούς, αποφασισμένοι όλοι να μαρτυρήσουν. Είναι εκείνο που λέει κανείς, θα πάω να γίνω μάρτυρας. Κάτσε καλά, πας να γίνεις μάρτυρα. Την ιδίαν εποχή, διότι ο συντάκτης της βιογραφίας αυτής του μαρτυρολογίου του Αγίου Πολυκάρπου, γράφει βεβαίως το μαρτυρολόγιο του Αγίου Πολυκάρπου, γράφει και την ιστορία του κοίντου αυτού. Την ιδία στιγμή αναζητείται να συλληφθεί ο Άγιος Πολύκαρπος και κρύπτεται από σπίτι σε σπίτι ο Άγιος Πολύκαρπος, μάλιστα σε αγροτικά σπίτια. Ήρθε κάποια στιγμή από μία προδοσία και συνελήφθη ο Άγιος Πολύκαρπος, κρυπτόμενος όμως, διότι ακολούθησε την συμβουλή του Κυρίου, την εντολή του Κυρίου, ότι όταν θα σας διώχνουν θα φεύγετε, όταν σας κυνηγούν θα κρύβεστε. Ήρθε η ώρα να συλληφθείτε, άλλη παράδοση.
Αυτή την εντολή του Κυρίου μας ακολούθησε ο Άγιος Πολύκαρπος, και όταν ήρθε η ώρα να συλληφθεί, συλληφθείς δεν ειρνήθη των Χριστών. Ο άλλος, ο Κόιντος, γι' αυτό και αναφέρει το περιστατικό αυτό ο βιογράφος, με αυτούς τους κάπου 12 φάνουν στη Σμύρνη με καύχηση υπερηφάνεια, λέγοντες ότι θα μαρτυρήσουν για τον Χριστό. Πήγαν λοιπόν και λένε: ξέρετε, είμαστε χριστιανοί. Βεβαίως τους συνέλαβαν αμέσως, τους οδήγησαν στη φυλακή και ορίστηκε να ρυθούν στα θηρία. Όταν οδηγήθηκαν στο θέατρο για να ρυθούν στα θηρία, στο στάδιο, εδηλίασαν, αγαπητοί μου, και εθυσίασαν εις τα είδωλα. Και το αναφέρει το περιστατικό αυτό ο συγγραφέας, ο βιογράφος, για να δείξει πόσο απονενοημένο πράγμα είναι το να καυχάται κανείς ότι δεν είναι δηλός, και να παρουσιάζει παλικαρισμούς και να λέγει ότι εγώ να δηλιάσω. Μη λέμε μεγάλη κουβέντα, αγαπητοί μου. Δεν ξέρω τι θα κάνω, δεν ξέρετε τι θα γίνεται. Σε μια στιγμή δηλίας, συγγνώμη, εκείνους που χαρακτηρίζουμε δηλούς, σε μια στιγμή μπορεί να γίνουν λεοντάρια, και εκείνοι που μπορεί να εμφανίζονται λεοντάρια να φανούν δηλότατοι και να υποχωρήσουν. Πάντως πρέπει να σας πω ότι κρίνοντας έτσι γενικά τους χριστιανούς μας, μας καταλαμβάνει η δηλία όλους μας, λίγο ή πολύ. Πρέπει να σας το πω αυτό. Κάτι που έρχεται σαν σύννεφο και μας καλύπτει όλους τους πιστούς είναι η δηλία, και φαίνεται στην ίδια τη ζωή μας, όπως θα το δείτε αναλυόμενο το θέμα. Ο δηλός τι είναι? Ο δηλός είναι ο αντιτιθέμενος των αγωνιζόμενων και εις τον Μικόντα. Προηγουμένως τι είπε? Ότι εκείνος που διψά και εκείνος που αγωνίζεται και νικά, να έρθει να του δώσω το νερό της ζωής. Ο δηλός τι είναι? Της δε δηλής. Σημαίνει, είναι εκείνος ο οποίος δεν αναλαμβάνει τον πνευματικό του αγώνα, επειδή τον βρίσκει βαρύ, δυσκατόρθωτον, αλλά προπαντός να φοβείται τις αντίθεες δυνάμεις του κόσμου. Προπαντός αυτό. Δηλαδή, για να καταλάβετε, ό,τι έρχεται σε αντίθεση από εκείνο που πιστεύει, φοβείται να το αντιμετωπίσει και τελικά προδίδει εκείνο που πιστεύει ένεκα της δηλίας. Ακόμα είναι η δηλία, όπως σας είπα, της πίστεως σε καιρό διωγμό. Ο διωγμός βέβαια παίρνει μια μεγάλη κλιμάκωση. Μην ξεχνάμε ότι το Ευαγγέλιο και στις πιο χρυσές εποχές του είχε το διωγμό του, διότι είναι στη φύση του μέσα να υπάρχει ο διωγμός. Ευαγγέλιο που δεν έχει διωγμό δεν είναι γνήσιο. Θα το πω άλλη μια φορά. Είναι στη φύση του Ευαγγελίου να διώκεται. Αλλιώτικα θα έπρεπε να διαψευστεί ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Λέγει ο Απόστολος Παύλος ότι πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήνε εν Χριστώ Ιησού διωκτήσονται. Από τη στιγμή που παίρνεις την απόφαση να ζήσεις ευσεβή ζωή, θα υποστείς διωγμόν. Είδατε τι λέγει? Πάντες οι θέλοντες ευσεβώς ζήνει διωκτήσονται. Και ο Κύριος αφιερώνει τον τελευταίο του μακαρισμό σε εκείνους οι οποίοι θα διωχθούν. Λέγει: μακάρι είσαστε, ευτυχισμένοι είσαστε όταν σας διώξουν, όταν θα βγάλουν λόγια πονηρά για σας. Πονηρά, ρήματα πονηρά. Θα πούν ότι αυτός είναι τέτοιος και τέτοιος και τέτοιος. Μη φοβηθείτε, τα ίδια έκαναν και εις τους προφήτες.
Οι προφήτες, παρακαλώ, δεν ζήσαν σε κάποιες εποχές? Όχι όλοι. Καλές. Άλλοι σε πολύ δύσκολες εποχές. Στην Παλαιά Διαθήκη. Πέστε μου, ποιος προφήτης δεν εδιώχθηκε? Ποιος προφήτης? Αν σας πω και αυτός ο Μωυσής ακόμη εκκινδύνευσε να λιντσαριστεί από τους Εβραίους που θέλησαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο, και έπεσε, μόλις πρόλαβε ο Μωυσής, ο ηγέτης και προφήτης, μόλις πρόλαβε μαζί με τον αδελφό των Ααρών που πήγαν στη σκηνή του μαρτυρίου να κρυφθούν από εκείνο το μενόμενο πλήθος, και εκεί κατέβηκε αμέσως η Θεία Δόξα και τους έκανε πέρα τους διώχοντα. Και λέγει ο Θεός, ήρθε η ώρα όλους αυτούς να τους ακατέψω. Δεν υπάρχει κανείς που να θέλησε να ζήσει ζωή Θεού, ζωή ευσεβίας, και να μην διώχθηκε. Να το ξέρετε δηλαδή αυτό. Ευαγγέλιο που δεν διώκεται δεν είναι γνήσιο. Άρα θα λέγαμε ότι πάντοτε υπάρχει ο διωγμός του Ευαγγελίου. Πού, από πού? Από την ειρωνία, τη χλέβη, τις αντιθέσεις των οικείων μας. Δεν διαψεύεται τη Αγία Γραφή όταν λέει «και εχθροί του ανθρώπου η οικιακή αυτού». Ο Κύριος περιφραστικά πόσα πάνω σε αυτό είπε? Θα στραφεί, λέει, η μάνα σου εναντίον σου, ο πατέρας σου, ο πατέρας εναντίον του γιου και ο γιος εναντίον του πατέρα. Αλλά θα τη δείχνουν διωγμών μέχρι το σημείο του μαρτυρίου του αίματος. Όλη αυτή η κλιμάκωση είναι ένα μαρτύριο. Λοιπόν, αγαπητοί, η δειλία σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της κλιμακώσεως βρίσκεται η εποχή σου, εάν δείξεις τη δειλία, τότε ανήκει στην κατηγορία που λέγει «της δε δειλής το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο, ο εστίν ο θάνατος ο δεύτερος». Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι το θέμα της δειλίας είναι μεγάλο πράγμα. Βλέπετε, το παιδί πάει στο σχολείο και τον κοροϊδεύουν οι συμμαθητές του επειδή κάνει το σταυρό του, επειδή πηγαίνει στην εκκλησία, επειδή πηγαίνει στο κατηχητικό σχολείο. Και να γυρίσει σπίτι και να πει «δεν ξαναπάω στην εκκλησία, δεν κάνω το σταυρό μου». Γιατί, παιδάκι μου, να λέγουν οι γονείς? Διότι με κοροϊδεύουν τα παιδιά. Δειλία. Ακούσατε? Δειλία. Να μας φυλάξει ο Θεός. Ακόμα σε δύσκολες στιγμές είναι η δειλία προανθρωπίνων δικαστηρίων και βασανιστηρίων. Νομίζετε ότι όσοι ήχθησαν από τους χριστιανούς μπροστά σε βασιλείς και ηγεμόνες, το είπε ο Κύριος, και εκεί θα δώσετε, λέει, λόγο, θα σας ζητήσουν απολογία. Όσοι ήχθησαν, οδηγήθησαν μπροστά σε δικαστήρια και ηγεμόνες, όλοι αυτοί έδωσαν την καλή νομολογία? Έτσι νομίζετε? Όχι, δεν είναι έτσι, αγαπητοί. Υπήρξαν και εκείνοι οι οποίοι εγκατέλειψαν τον αγώνα από δειλία. Εθυσίασαν εις τα είδωλα. Είναι οι μελανές μορφές των χριστιανών μας. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος πάνω σε αυτό: «Μιούν επεσκυνθείς το μαρτύριο του Κυρίου ημών, μη δε με τον δέσμιον αυτού, αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο κατά δύναμην Θεού». Γράφει στον Τιμόθεο, Β' Τιμόθεος 2,6-7. «Μη λοιπόν ντραπείς το μαρτύριο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Δηλαδή την μαρτυρία, αλλά και το σταυρό του. Λέει ο Άγιος Κύριλλος πάνω σε αυτό, γιατί ξέρετε, τώρα ο σταυρός τέλος πάντων καθιερώθηκε. Όπως να το κάνουμε, καθιερώθηκε. Υπήρξε εποχή που εθεωρείται αντικείμενον χλέβης. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος, ντρέπεσαι να κάνεις τον σταυρό σου?
Γιατί να ντραπεί? Επειδή θεωρεί το όργανον επί του οποίου εθανατούντο οι εγκληματίες, οι κακούργοι. Λοιπόν, αν ο Χριστός λέγει δεν είχε αναστηθεί, να ντραπώ να κάνω το σταυρό μου. Αφού ο Χριστός αναστήθη, θα κάνω το σταυρό μου. Γιατί ναι, σταυρώθηκε ο Χριστός, αλλά αναστήθη όμως. Δεν τρέπομαι να κάνω το σταυρό μου. Αυτό είναι το μεγάλο πράγμα. Γι' αυτό λέγει μην φοβηθείς, μην ντραπείς να δώσεις τη μαρτυρία σου για τον Κύριον Ιησού Χριστόν, αλλά και το σταυρό του, αλλά και το μαρτύριο που θα σε καλέσει ο Χριστός να υποστείς. Μην τον ντραπείς, διότι εκείνος που υφίστατο μαρτύριον εξευτελίζεται. Σας θυμίζω, όχι μακρινούς χρόνους, μόλις αγαπητοί μου 150 χρόνια πίσω, το μαρτύριο του Αγίου Γεδεών, του εν Τυρναβώ μαρτυρήσαντος, ο οποίος εμαρτύρησε, θα λέγαμε, περίπου 20 αιώνες μετά Χριστόν, περίπου, ας το πούμε έτσι. Το μαρτύριο του πως ήταν? 30 Δεκεμβρίου γιορτάζουμε. Τον έκδισαν, του βάλαν μια αντεριά από πρόβατο με τις κοιλιές επάνω στο κεφάλι του, και το γυμνός, και τον έβαλαν ανάστραβα σε ένα γάιδαρο και τον περιέφεραν μέσα στον Τύρναβο, στους δρόμους, για διαπόμπευση. Διότι εκείνος ο οποίος θα υποστεί το μαρτύριο διαπομπεύεται. Γι' αυτό λέγει εδώ ο Απόστολος μη ουν επεσχυνθείς, μη ντραπείς. Μη δε με τον δέσμιον αυτού, ούτε εμένα που είμαι τώρα φυλακισμένο στη Ρώμη για λογαριασμό του Κυρίου μας Ιησού, μη με ντραπείς ούτε εμένα. Αλλά συγκακοπάθησον το Ευαγγελίο. Κοιτάξτε τι βάζει, συγκακοπάθησον. Γιατί βάζει την πρόθεση συν? Για να δείξει ότι το Ευαγγέλιο ήδη κακοπαθεί. Είναι αυτό που σας είπα, Ευαγγέλιο μαρτυρικό. Πρέπει λοιπόν, αφού το Ευαγγέλιο διαδιδόμενο υφίσταται μαρτύριον, κακοπάθεια, εσύ κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο φρόντισε να συγκακοπαθήσεις με το Ευαγγέλιο. Ωραίο αυτό, να συγκακοπαθήσω με το Ευαγγέλιο κατά δύναμην Θεού. Ουγαρέδο και λιμήν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Διότι ο Θεός δεν μας έχει δώσει πνεύμα δηλίας, αλλά πνεύμα δυνάμεως, πνεύμα αγάπης, πνεύμα σοφρονισμού. Τέλος, θα λέγαμε, είναι η δηλία πρώτου σταυρικού Ευαγγελίου και η αγάπη προς την κοσμική ζωή. Το Ευαγγέλιο είναι σταυρικό. Δεν συμφωνείτε? Ανοίξατε το να δούμε. Λέει τόσα πράγματα που δείχνουν τη σταυρικότητά του, που δείχνουν την κακοπάθειά του. Φοβήσαι να το εφαρμόσεις, αδελφέ μου? Γιατί φοβήσαι? Διότι θέλεις τις ειδονές του κόσμου. Τι είσαι λοιπόν? Είσαι δηλός. Είναι μια δηλία μπροστά στην πνευματική ζωή. Φοβάσαι την πνευματική ζωή. Τέτοιους χριστιανούς έχουμε πολλούς, αγαπητοί. Πρέπει να σας το πω. Με λύπη σας το λέω αυτό. Πάνω σε αυτό γράφει ο Αρέθας: δηλούς καλεί τους εκουσίω ασθενία προς τα απολαυστικά του παρόντος αιώνος αποκλίναντας. Εκείνοι που έχουν μια, που θεληματικά παρουσιάζουν μια ασθενή βούληση και τις στρέφονται προς τα απολαυστικά και ειδονιστικά του αιώνος τούτου. Δηλία. Γιατί δεν μένεις εγκρατής, αδελφέ μου? Γιατί τρέχεις τις ανηθικότητες και δεν μένεις εγκρατής? Φοβάσαι, Γιατί φοβάσαι? Θα σας το πει, μην αρρωστήσω. Μην τρελαθώ, λέγει. Ακούστε, μην τρελαθώ.
Και οι γονείς σπρώχνουν τα παιδιά τους την ανηθικότητα, μην τρελαθούν μένοντας εγκρατή. Τα σπρώχνουν στην κοσμική ζωή, μη τυχόν γίνουν υποχόντρια, μήπως γίνουν μελαγχολικά, μήπως γίνουν ψυχοπαθή τα παιδιά τους, αν δεν βγουν έξω να ξεσκάσουν. Να ξεσκάσουμε, θα ξεσκάσουν, αλλά να ξεσκάσουν στην κοσμική ζωή. Αυτό είναι δειλία, αγαπητοί μου. Δεύτερον, τις δε δειλείς και απίστης. Είναι η άπιστη. Όπως βλέπουμε εδώ, το θέμα της πίστεως ή απιστίας έχει δύο όψεις. Η μία όψης είναι η αναξιόπιστη στη Θεία Κλίση. Εκείνοι που εκλήθησαν από τον Χριστό κατά το αξίως περιπατήσε της κλίσεως εις εκλήθητε, που λέγει Εφεσίους 4,1 ο Απόστολος Παύλος, και να εκπίπτουν αγαπητοί μου αυτής της κλίσεως. Από τι? Από διαφόρους λόγους, και τελικά να φαίνονται αναξιόπιστοι αυτής της κλίσεως. Το βάπτισμά μας, όπως ξέρετε, είναι μια θεία κλίση. Και όταν δεν ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Αγίου Βαπτίσματος, είναι μία αναξιοπιστία. Λέμε, δεν δίδω πίστη σε αυτόν τον άνθρωπο. Δηλαδή, είναι αναξιόπιστος. Από εμπορικής πλευράς το λέμε πολλές φορές. Βλέπετε ότι αυτή η αναξιοπιστία είναι ένα σημαντικό πράγμα. Ακόμα αναξιοπιστία είναι όταν αναλάβουμε ευθύνες θείας οικονομίας. Δηλαδή, όπως είναι η ιεροσύνη ή άλλα διακονήματα μέσα στην Εκκλησία. Τι λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος? Είμεθα διάκονοι, λέει, μυστηρίων Θεού. Είμεθα διαχειριστέ, οικονόμοι διαχειριστέ μυστηρίων Θεού. Εάν λοιπόν κάποιος ανέλαβε να είναι ιερέας, ομιλητής του Λόγου του Θεού, λειτουργός του Θεού, κατηχητή, λαϊκός ακόμη, οποιοδήποτε διακόνημα, και δεν φανεί σωστός απέναντι στη διακονία του, αυτός είναι άπιστος, δηλαδή αναξιόπιστος. Ακούστε πως το λέγει αυτό σε μια παραβολή του ο Κύριος, Λουκάς 12,42. Τις άρα εστίν ο πιστός οικονόμος και φρόνιμος, ον καταστήσει ο Κύριος επί της θεραπείας αυτού. Ποιος άραγε θα είναι εκείνος ο φρόνιμος και πιστός οικονόμος, δηλαδή ο αξιόπιστος, τον οποίον θα καταστήσει ο Κύριος του επάνω στα υπαρχοντά του, επάνω στο έχει του, στο είναι του. Πού είναι η Εκκλησία? Πού είναι η Εκκλησία, αυτή είναι η θεραπεία. Πού είναι η Εκκλησία και τον κάνει τον άλλον να είναι ο υπεύθυνος σε ένα τομέα μέσα στην Εκκλησία, εάν δεν φανεί αξιόπιστος? Τι λόγο θα δώσουμε εμείς οι ιερείς? Τι λόγο θα δώσουμε, αγαπητοί μου, εμείς οι ιερείς έναντι του Θεού? Κατά πόσο ποιμάναμε θεοφιλός ή όχι το ποιμνιό του? Εάν φανήκαμε αξιόπιστοι, εάν φανήκαμε φρόνιμοι οικονόμοι του, διαχειριστέ του ή όχι? Πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό και λέγω, να μας ελεήσει ο Θεός, να μας ελεήσει. Παραλήψεις, παραβάσεις, πλήθος. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, να μας ελεήσει, τουλάχιστον να καταλαβαίνουμε έστω στοιχειοδός, να μπορούμε να δείξουμε αξιοπιστία, να σταθούμε πιστοί οικονόμοι όσο μας είναι τούτο δυνατόν. Και να εύχεστε κι εσείς για μας, παρακαλώ. Να εύχεστε, γιατί το λέει κάπου ο Απόστολος Παύλος, τι άλλο λέγει θα θέλατε να είμεθα παρά να είμαι θα πιστή οικονόμη μυστηρίων Θεού. Διότι το ζητάει από το λαό να βρεθούν πιστοί, οι Απόστολοι, να βρεθούν πιστοί οικονόμη μυστηρίων Θεού. Είναι όμως και η άλλη όψη στο θέμα άπιστος. Είναι οι κοινοί άπιστοι. Είναι εκείνοι οι οποίοι απιστούν στο θεανθρώπινο πρόσωπο
του Ιησού Χριστού. Γιατί αν το θέλετε, βλέπετε, μένουν συνεχώς στον Ιησού Χριστό, διότι τον Θεό πολλοί δεν τον αρνούνται. Άλλο ότι κατασκευάζουν ένα Θεό στα μέτρα τους, όπως τον κρίνουν. Έναν Θεό μάλιστα έναντι του οποίου σαν να μην αισθανόμεθα καμία ευθύνη, δεν μας βλέπει, ζουν σε έναν δεϊσμό, δηλαδή έναν δεϊστικόν Θεόν. Δεν εξηγώ πιο πολύ. Ένας Θεός ο οποίος δεν έχει σχέση με τη δημιουργία του, ούτε με τους ανθρώπους, δεν ασχολείται. Κάθεται σε μια μακαριότητά του ο Θεός και δεν έχει καμία σχέση με τη δημιουργία του. Οι άνθρωποι μπορούν να το σκέπτονται και τίποτε άλλο. Ούτε μία ευθύνη έναντι ενός τέτοιου δεϊστικού Θεού. Δεϊσμός. Καμία ευθύνη. Λοιπόν, έναντι του Θεού υπάρχει μία στάση και μία πίστη. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Το κριτήριο της πίστεως είναι το θεανθρώπινο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Το ακούσατε? Αυτό είναι το κριτήριο της αληθούς πίστεως. Αυτοί λοιπόν απιστούν. Και το φάσμα αυτής της απιστίας ξεκινάει. Φάσμα, ευρύ φάσμα, ξεκινάει από την αθέτηση κάποιων σημείων από τα λόγια του Χριστού έως την πλήρη αθεία. Όταν σου πει κάποιος, αυτό στην Αγία Γραφή δεν το δέχουμε, αυτό είναι υπερβολικό, αυτό δεν είναι γραμμένο για μένα, είναι για τους μοναχούς επί παραδείγματος, για τους κληρικούς, δεν είναι για μένα. Όταν έχει αυτές τις αντιρρήσεις, σημαίνει αυτός δεν πιστεύει. Από αυτό το σημείο της αμφισβητήσεως κάποιων σημείων του Λόγου του Θεού μέχρι την πλήρη αθεία, σε όλο αυτό το φάσμα, σε όποιο σημείο και αν βρίσκεται αυτός ο άνθρωπος, είναι άπιστος και θα κριθεί συνεπώς. Τρίτον, της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης. Ποιοι είναι αυτοί οι ευδελιγμένοι? Κατά λέξη θα πει ησυχαμένοι. Προσέξτε εδώ. Σας παρακαλώ αυτό το σημείο, δηλαδή αυτή την περίπτωση ανθρώπων, να την προσέξουμε. Ο ευδελιγμένος είναι αυτός που έχει απάνω του βδέλιγμα, σύχαμα. Αυτό που λέμε, τον συχαίνομαι αυτόν τον άνθρωπο, τον συχαίνομαι. Δηλαδή, θα το μεταφράσουμε έτσι, ησυχαμένοι. Ποιοι είναι αυτοί οι ησυχαμένοι? Το χαρακτηρισμό τον δίδει ο Θεός. Δεν μπορώ εγώ να πω τον άλλο ότι είναι ησυχαμένος. Τον χαρακτηρισμό τον δίδει ο Θεός. Ποιος είναι ο ησυχαμένος? Είναι εκείνος ο οποίος έχει βρώμικα ρούχα? Είναι άπλητος? Ποιος είναι αυτός ο ησυχαμένος? Ακούστε αγαπητοί μου. Υπάρχουν οι εξής έννοιες ευδελιγμένου ανθρώπου, συχαμένου. Η πρώτη είναι όταν ο πιστός άνθρωπος, ο βαφτισμένος, καταφρονήσει τον Θεό και έλθει σε επαφή με την ειδωλολατρεία ή τα ειδωλολατρικά έθιμα. Αυτός είναι συχαμένος. Διότι η ειδωλολατρεία είναι ευδέλιγμα, είναι σύχαμα. Ο Θεός απεχθάνεται, συχαίνεται την ειδωλολατρεία. Συνεπώς, ο μετερχόμενος ειδωλολατρείαν είναι ευδελιγμένος, είναι συχαμένος. Αλλά για να το προσέξουμε. Εάν κανείς ευαπτίστηκε χριστιανός ορθόδοξος και γίνεται μασόνος, εφόσον η μασονία είναι άλλη θρησκεία και δι ειδωλολατρική, διότι μετέρχεται μυστήρια ειδωλολατρικά, όπως είναι τα μυστήρια, τα ελευσίνια, τα ορφικά, τα μυστήρια της Ίσιδος και ό,τι άλλα μυστήρια, διότι το λέγουν αυτοί οι άνθρωποι ότι έχουν δανειστεί από όλα αυτά τα μυστήρια στοιχεία και τα οποία χρησιμοποιούν
αποκαλύπτουν δε προοδευτικά στην ανάβαση του μειουμένου από βαθμό σε βαθμό. Όλοι δε οι βαθμοί μοιήσεως, το ξέρετε, είναι 33. Μπορεί ίσως του πρώτου βαθμού να μην καταλαβαίνει πολλά πράγματα, αλλά όσο προχωρεί η μοίηση, τόσο περισσότερο είναι κατανοητή αυτή η μοίηση πια μέσα στα μυστήρια τα ειδωλολατρικά. Έτσι, αν κάποιος χριστιανός ορθόδοξος γίνει μασόνας, είναι ευδελιγμένος. Το αστείο είναι ότι θεωρούν οι μασόνοι τους μη μασόνους, τους θεωρούν ακαθάρτους και ευδελιγμένους. Το αστείο του πράγματος, αν είναι αστείο, αν είναι αστείο. Λοιπόν, έχετε πάει ποτέ σε καρνάβαλο, αγαπητοί? Αν πήγατε, είσαι καρναβαλικά πανηγύρια. Ο άνθρωπος που πηγαίνει είναι ευδελιγμένος. Ακόμη ό,τι άλλο, όπως είναι αναστενάριδες. Πηγαίνουμε να δούμε τους αναστενάριδες. Είμαστε ευδελιγμένοι, διότι εκεί έχουμε ένα κατάλοιπο των ορφικών μυστηρίων. Και γενικά είδατε πώς η διαφήμιση γίνεται όταν κάνουμε δήθεν τάχα για την παράδοση αναβίωση παλιών ειδωλολατρικών εθίμων. Εάν μετέχουμε σε αυτά τα έθιμα, τα ειδωλολατρικά, αναμφισβήτητα είναι θα ευδελιγμένοι. Δεν θέλει πιο πολύ φιλοσοφία να καταλάβουμε. Θυμηθείτε όταν οι Εβραίοι επιστρέφουν εις την γη της Επαγγελίας, πώς πλανήθηκαν και πήγαν και έφαγαν σε γειτονικό τους λαό, στους Μαδιανίτες που τους παρέσυραν, έφαγαν θυσίες που προσεφέροντος στον Βεέλθεγορ και έπεσαν στην πορνεία. Έπεσαν δηλαδή σε τελετές ειδωλολατρικές και ο Θεός τους τιμώρησε σκληρά. Κάτι ανάλογο λέγει ο Θεός δια του προφήτου Οσιέ 9,10, λέγει: αυτοί εισήλθον προς τον Βεέλθεγορ και απειλοτριώθησαν εις εσχήμην, αποξενώθηκαν σε πράγματα που είναι άξια ντροπής. Εν βέβαια, διότι όταν, τι να σας τα πω, ντρέπομαι τα αυτιά, ντρέπομαι αυτά που γίνονται σε κάποια πανηγύρια για να δείξουν τα όργανα της γονιμότητος της φύσεως και τα, τα περιφέρουν τα όργανα αυτά εγεία και τα λοιπά για να δείξουν τη γονιμότητα. Φρίκι, φρίκι. Γι' αυτό τα λέει ο Θεός: εισήλθον προς τον Βεέλθεγορ που είναι ο Θεός της γονιμότητος και απειλοτριώθησαν εις ασκήνη. Αποξενώθηκαν από μένα και έπεσαν σε πράγματα τα οποία είναι άξια ντροπής. Και γένοντο οι ευδελιγμένοι ως οι αγαπημένοι. Δηλαδή έγιναν οι ευδελιγμένοι αυτοί που πρώτα για μένα ήσαν οι αγαπημένοι. Βλέπετε. Δεύτερο, ευδελιγμένοι είναι όσοι μετέρχονται παραφύσιν πράξεις, γενετήσιες κυρίως, και με τον τρόπον αυτόν κακοποιούν και προσβάλλουν την ίδια τη φύση. Όχι κακοποιούν και προσβάλλουν τον νόμον του Θεού, αλλά προσβάλλουν και κακοποιούν την ίδια την φύση. Σήμερα οι παραφύσιν πράξεις έχουν φτάσει σε τέτοια έκταση και σε τέτοια ανεσχυντία που μπορούμε να υπούμε αποτελούν όλα αυτά ένα σημάδι των εσχάτων. Το λέγει αυτό ο Άγιος Ιερώνυμος και στηρίζεται πάνω ακριβώς στους λόγους του Κυρίου. Ο ίδιος ο Κύριος είπε: και καθώς εγένετο εν τες ημέρες Λότ, τότε στα Σόδωμα και στα Γόμορα, κατά τα αυτά έστε
τα ίδια θα γίνουν η ημέρα ο Υιός του ανθρώπου αποκαλύπτεται. Όταν θα έλθει ο Υιός του ανθρώπου, θα έρθει ο Χριστός, τα ίδια πράγματα θα γίνονται. Βέβαια εκεί έχει ευρύτερο χαρακτήρα εκείνη την ξενιασιά των σοδομητών. Φύτευαν, ξέρω εγώ, οικοδομούσαν, εμπορευόντουσαν, αλλά και ζούσαν και τις αμαρτίες τους. Δηλαδή με άλλα λόγια, ευδαιμονισμός, αυτό που έχει τόσο πολύ εποχή μας, ευδαιμονισμός και σαρκολατρία σε βαθμό διαστροφής. Φοβερό, φοβερό. Όταν λέγει, λέει ο Άγιος Ιερώνυμος, όταν θα γίνει το αμάρτημα, λέει, της ομοφιλοφιλίας πολύ πάνω στη γη, τότε θα έρθει ο Χριστός στον κόσμο. Και το αμάρτημα αυτό μπολιάζεται διαρκώς και επεκτείνεται σε ευρείες μάζες. Προσέξτε αγαπητοί μου, προσέξτε αγαπητοί μου, να μας φυλάει ο Θεός. Αναφυσβείτε τα αυτιά που ακούνε λόγο Θεού. Είναι απειλαγμένοι, πιστεύω, από αυτά τα αμαρτήματα. Αλλά να μας φυλάξει ο Θεός. Να φυλάξει ο Θεός και τα παιδιά σας. Ωστόσο, όλοι αυτοί θεωρούνται ευδελιγμένοι. Ευδελιγμένοι τρίτον είναι και όσοι τίθενται εις την υπηρεσία του θηρίου ή του αντιχρίστου ή του ψευδοπροφήτου, όπως είναι η συνύπαρξης χριστιανικής και μαρξιστικής ιδιότητας. Όποιος θα ήθελε να είναι μαρξιστής κατά συνείδηση και χριστιανός κατά συνείδηση, είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Είναι αδιανόητο πράγμα αυτό. Το ένα είναι ηλισμός και αθεία και το άλλο είναι ό,τι είναι ο χριστιανισμός. Αυτά τα δύο πράγματα, όποιος θα ήθελε να τα συμβιβάσει μέσα του και να τα ζήσει, αυτός μπαίνει στην υπηρεσία του αντιχρίστου, του θηρίου ή του ψευδοπροφήτου, και συνεπώς είναι και αυτός ευδελιγμένος. Τέταρτον, οι φωνείς. Ποιοι είναι οι φωνείς τώρα? Της δεδειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φωνής και φωνεύσης. Είναι η πάσης φύσεως και μορφής φωνιά μας. Πρώτα-πρώτα είναι οι κοινοί δολοφόνοι. Είναι αυτοί που σκοτώνουν. Σκοτώνουν τον άλλον άνθρωπο. Οι κοινοί δολοφόνοι. Οι κοινοί εγκληματίες. Δεύτερον, είναι όλοι εκείνοι οι λιμεώνες, οι καταστροφείς της ειρήνης και δημιουργούν εμπόλεμες καταστάσεις. Τρίτον, είναι εκείνοι που σκοτώνουν τον εαυτό τους, οι αυτοκτονούντες. Τέταρτον, είναι αυτοί που καταστρέφουν την υγεία των ανθρώπων και συνεπώς πεθαίνουν οι άνθρωποι γρήγορα, είτε έμεσα είτε άμεσα, για να κερδίσουν χρήματα. Έχουν δηλαδή μπροστά στα μάτια τους το κέρδος και δεν λογαριάζουν την υγεία των άλλων ανθρώπων, και συντομεύεται η ζωή του άλλου ανθρώπου, των άλλων ανθρώπων, μόνο και μόνο για να βάλουν αυτοί στην τσέπη τους χρήματα. Και πέμπτον, όλοι εκείνοι που προβαίνουν στις εκτρώσεις των εμβρίων. Βέβαια, όλα αυτά που σας είπα τώρα, θα μου πείτε, και οι κοινοί δολοφόνοι και αυτοί, αφού εκτιάζουμε σήμερα τους δράκους και λέμε ζήτω ο δράκος, γιατί όχι. Όλοι αυτοί έχουν τους λόγους τους και τις δικαιολογίες τους και τις θέσεις τους. Ιδίως η τελευταία περίπτωση, ότι γιατί είναι φόνος μία έκφραση. Γιατί είναι φόνος μία έκφραση, απλούστατα. Διότι άμα συλλήψει, άμα άνθρωπος. Πώς θες να δεις τον άνθρωπο, να τον δεις έτοιμον ολόκληρο, να σου πει καλημέρα μαμά,
καλημέρα μπαμπά, και τότε θα είμαι άνθρωπος. Όταν ήδη φτιάχνεται, κτίζεται, δομείται μέσα στα σπλάχνα της μάνας του ο μέλλον άνθρωπος, αυτός δεν είναι άνθρωπος, είναι ολόκληρος άνθρωπος, είναι πλήρης άνθρωπος. Πλήρης με τη διαφορά πως αυτός η πληρότητά του δεν φαίνεται ακόμη, αλλά είναι πλήρης άνθρωπος. Ό,τι θα πάρει μόνο τροφή για να ξεδιπλωθεί. Κατά τα άλλα είναι, είναι δυνάμει πλήρης άνθρωπος. Γι' αυτό λέμε άμα συλλήψει, άμα άνθρωπος. Τη στιγμή που συλλαμβάνεται στα σπλάχνα μιας γυναικός ένας άνθρωπος, είναι άνθρωπος από τη στιγμή εκείνη. Έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, αγαπητοί μου, ότι και οι εκπρόσεις είναι φόνος. Πέμπτη κατηγορία αμαρτωλών: της δε δειλής και απίστης και ευδελιγμένης και φανεύσης και πόρνης. Είναι η ενήθικη, είναι η μετερχόμενη πάσης φύσεως ανηθικότητα. Πρώτο, την πορνεία. Και πορνεία λέγεται η ανηθικότης η πρώτου γάμου. Επιχειρήματα υπέρ αυτής, άφανα. Σας τα είπα και προηγουμένως. Μη τρελαθώ, μη πάθω ψυχοπάθεια, εγώ ή το παιδί μου ή ό,τι άλλα. Όχι, αγαπητοί, εγκράτεια μέχρι τη στιγμή του γάμου. Εγκράτεια μέχρι τη στιγμή του γάμου. Αυτό λέγει ο λόγος του Θεού. Πάσα πράξη έξω από το γάμο λογίζεται, λογαριάζεται. Έξω από το γάμο και πριν από το γάμο λογαριάζεται πορνεία. Είναι η μοιχεία, είναι η αμαρτία που γίνεται με ένα τρίτο πρόσωπο, που σημαίνει ότι υπάρχει ο γάμος και γίνεται η αμαρτία με ένα τρίτο πρόσωπο. Το ένα φυσικά βαρύτερο του άλλου. Φαίνεται ότι στην εποχή μας η μοιχεία έχει πάρει τρομακτικές διαστάσεις. Έτσι, χάρη γούστο, έτσι, χάρη ποικιλίας, και από τις δύο πλευρές. Και από την πλευρά του ανδρός που προηγείται ιστορικά, και από την πλευρά της γυναικός, διότι και σε αυτόν τον τομέα θέλει από φεμινιστικά κίνητρα και λατρεία να εξισωθεί με τον άντρα. Τρίτον, είναι η ομοφιλοφιλία, αλλά και κάθε μορφής και φύσεως γενετησία διαστροφή. Όλοι αυτοί υπάγονται μέσα στο θέμα της δε πόρνης. Το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη τυρί και θείο, ο εστίν, ο θάνατος, ο δεύτερος. Έκτη περίπτωση είναι η φαρμακή της δε φαρμακεύση ή φαρμακής. Είναι δύο γραφές. Κατά κυριολεξία είναι οι δηλητηριαστές, αυτοί οι οποίοι δηλητηριάζουν. Κατά μεταφορά είναι οι μάγοι και οι γόητες. Ο γόης είναι ο μάγος. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρεται η λέξη γόης. Γι' αυτό και λέγεται γοητεύω, δηλαδή μαγεύω, και σιγά σιγά η λέξη ξέπεσε να λέγεται γοητεία, γητεία, γητιά. Όταν λέμε να σε γητέψω ή ξέρει μια γητιά, λέει, γειτόνισσα, σημαίνει αυτό. Είναι από τη γοητεία, από τη λέξη γόης, γοητεία, γοητεύω, δηλαδή μαγεύω. Μετέρχουμε μαγεία. Πάντως ο κατάλογος των ασχολουμένων με τη μαγεία και τον κύκλο της μαγείας είναι μακρύς. Είναι πολλές οι πλευρές. Από το απλό ξεμάτιασμα με νερό και λάδι ή με κάρβουνα ή με αλάτι, μέχρι το πνευματισμό, τα medium, μέχρι το λύσιμο δίθεν μαγειών και μέχρι τη μαύρη μαγεία, εκεί που θα πάμε να κάνουμε μάγια
για να καταστρέψουμε έναν άνθρωπο, όλα αυτά είναι μία κατηγορία η οποία δεν είναι ανοιχτή στο Θεό, αποτελεί λατρεία και τέχνη του διαβόλου και καταδικάζεται από το Θεό. Από δε τον Άγιο Κύριλλο Ιεροσολύμων, όλος αυτός ο κύκλος ονομάζεται κακοτεχνία. Τις κακοτεχνίες λέει φεύγε, τις μακριά από κακοτεχνίες. Κακοτεχνία, κάθε τι που είναι μαγικό. Όλα αυτά, αγαπητοί μου, η Αγία Γραφή τα σημειώνει εις εξής. Θα σας πάρω 2-3 περιπτώσεις από την Αγία Γραφή, 2 από την Παλαιά και 1 από την Καινή. Δευτερονόμιο 18,10-12. Ούχε βρεθήσετε εν σύ μαντευόμενος μαντίαν φαρμακός επερωτών τους νεκρούς, έστι γαρδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου πας ποιόν τάφρα. Δεν θα βρεθεί, λέγει, ανάμεσά σας στο λαό το δικό μου, λέει ο Θεός, και ο λαός του Θεού είναι η Εκκλησία. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι χριστιανός και να είσαι μαντευόμενος, να μετέρχεσαι μαντία. Και ξέρετε, μαντία, η μαντία μέχρι που αν ανεβαίνω στο σκαλοπάτι πήγε το αριστερό μου, το δεξί μου πόδι, μαντεύομαι εκεί. Αν ανεβαίνω κάποια σκάλα και έφασε το αριστερό μου να ανεβεί, α, λέω, δεν θα πάω καλά. Ή πήγε το δεξί μου πόδι στην πρώτη σκάλα, στο πρώτο σκαλοπάτι, θα πάω καλά. Από αυτά τα καθημερινά που ζούμε συνεχώς, μέχρι να τρέχω, να γυρεύω αποκαλύψεις μέσα στα πνευματιστικά τραπεζάκια και στα μέντια. Φαρμακός, δεν πρέπει να υπάρχει ένα μέσα σας φαρμακός, δηλαδή μάγος. Επερατών τους νεκρούς, είναι ο πνευματιστής. Διότι τους νεκρούς πάκα τα πνεύματα καλούμε. Έστι γαρδέλιγμα Κυρίο το Θεό σου πας ποιον ταύτα. Γιατί όλα αυτά είναι, είδατε το δέλιγμα, είναι, λέει, σύχαμα. Στον Θεό αυτά είναι σύχαμα. Το δε βιβλίο της Εξόδου 22,18 συμπιώνει: φαρμακούς ου περιποιήσετε. Δηλαδή τους μάγους δεν θα τους αφήσετε να ζήσουν, θα τους εξολοτρέψετε. Η δε Καινή Διαθήκη, Β' Τιμόθεος 3,13, σημειώνει, Απόστολος Παύλος: πονηροί δε άνθρωποι και γόητες, διότι οι μάγοι πονηροί άνθρωποι, πονηροί δε άνθρωποι και μάγοι γόητες, προκόψους είναι επί το χείρον, πλανώντες και πλανόμενοι. Η προκοπή τους θα είναι από το κακό στο χειρότερο. Αυτοί που πλανούν τους άλλους και πλανώνται και οι ίδιοι. Ο καθηγητής Μπρατσιώτης, μακαρίτης ήδη, σημειώνει στο βιβλίο του υπομνήματος του στην Αποκάλυψη: γιατί δε όχι και οι παντοί οι γόητες, οι επιβλάβοι του πλησίον ασκούνται στο γόητρον αυτών του λόγου, της τέχνης, της γραφίδος, της σωματικής χάριτος κλπ. Γιατί τάχα, λέγει, δεν μπορούν να θεωρηθούν μαγοί και εκείνοι οι οποίοι μετέρχονται των λόγων, την τέχνη, τη γραφίδα, τη συγγραφή και την ομορφιά τη σωματική. Ναι, αγαπητοί, πρέπει να σας το πω αυτό. Του λόγου οι μάγοι είναι οι διάφοροι δημαγωγοί, οι καθοδηγητές, οι ποικίλοι που παρασύρουν άκακες ψυχές στη διαφθορά. Μάγοι του λόγου. Της τέχνης, η μαγεία, είναι ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το θέατρο, ο χορός, η μουσική, η ζωγραφική. Όταν αυτά παρασύρουν τους ανθρώπους στην αμαρτία. Και αυτό είναι γοητεία, δηλαδή μαγεία. Της γραφίδος είναι η λογοτεχνία, είναι η φιλοσοφία, είναι η πορνογραφία. Πόσα τέτοια γράφονται και πουλιώνται σαν συγγράμματα, βιβλία κλπ.
που παρασύρουν τους ανθρώπους και τους απομακρύνουν από την εν Χριστώ απλότητα. Και αυτοί οι μάγοι της γραφίδας, και αυτοί έχουν την ίδια κατηγορία εκεί στους φαρμακούς και ως προς την σωματική χάρη, το ξέρετε, είναι η μόδα, όλη αυτή η οίκη μόδα που δείχνουν τη μόδα, πλασάρουν τη μόδα στους ανθρώπους. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν τη μόδα και με τον τρόπο αυτόν δελεάζονται οι ψυχές και τα σώματα και πέφτουν στην αμαρτία. Τα καλλιστεία. Τι είναι τα καλλιστεία, παρακαλώ? Μια μαγεία είναι. Τι είναι ο γυμνισμός, παρακαλώ? Όλα αυτά είναι μαγείες που οδηγούν τους ανθρώπους μακριά από τον Θεό. Και τέλος, έβδομο, αγαπητοί, τελευταία κατηγορία αμαρτωλών είναι οι ειδωλολάτρες. Το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη πυρή και θείο. Τι ειδωλολάτρε? Είναι όλοι εκείνοι, όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο στους Ρωμαίους, που εσεβάστησαν και ελάτρεψαν τη κτήση παρά τον κτήσαντα, και μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Ρωμαίους 1,25. Είναι εκείνοι που σεβάστηκαν και λάτρεψαν τη κτήση παρά των Θεών δημιουργών, και ακούστε αυτό, το μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού με το ψεύδος. Δηλαδή το φάσμα της ειδωλολατρίας είναι πάρα πολύ ευρύ, τόσο στη θεωρητική θεώρηση όσο και στην πρακτική θεώρηση. Δηλαδή, ποια είναι η θεωρητική θεώρηση? Η θεωρητική θεώρηση είναι η άρνηση του Θεού, του αληθινού Θεού, είναι η θεοποίηση των υλικών αγαθών, των ιδεών, του γάμου, του σκοπού της ζωής. Αυτά δε αποτελούν τη συνέχεια και, θα λέγαμε, και την πρακτική θεώρηση της ειδωλολατρίας. Θα ήθελα να σας έλεγα ένα σημείο, μόνο ένα σημείο, μόνο ένα σημείο, γιατί μπορεί να σας παραξένεψε. Δηλαδή ο γάμος, ναι, ναι, όταν κανείς κάνει το γάμο σκοπό και όλα τα άλλα τα βάλει μέσα που θα εξυπηρετήσουν αυτό το σκοπό. Ένα μικρό παράδειγμα και θα πέσετε από τα σύννεφα. Όταν επί παραδείγματι κλέπτω για να συντηρήσω την οικογένειά μου, το παράδειγμα μάλιστα δεν είναι δικό μου, είναι ενός ορθοδόξου ξένου, κλέπτω για να συντηρήσω την οικογένειά μου, όταν με πιάσουν και μου πούν γιατί έκλεψες, εγώ απλά και με πεποίθηση για το επιχείρημά μου λέγω: διότι ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου. Ο άνθρωπος που κλέπτει για να ζήσει την οικογένειά του έκανε είδωλο την οικογένειά του, διότι έκανε σκοπό της ζωής του την οικογένειά του. Όταν μια χείρα γυναίκα δεν έχει χρήματα να ζήσει τα παιδιά της και εκδίδεται, και άμα τη ρωτήσετε γιατί το κάνεις αυτό, είναι φοβερό. Τι να έκανα, πάτερ μου, πώς να ζήσω τα παιδιά μου? Βλέπετε, αυτή έκανε ειδωλολατρία τα παιδιά. Μη σας κάνει εντύπωση, αυτές οι θέσεις υπάρχουν διάχυτες. Σας τις αποκαλύπτω για να βγούμε από μια ανύποπτη κατάσταση ότι τυχόν δεν είμαστε ειδωλολάτρες. Να βγούμε, να αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε τι θα πει είναι τηρητής του νόμου του Θεού και δεν είμαι ειδωλολάτρης. Σας είπα ότι αξιοπρόσεκτο εκείνο το μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εν το ψεύδι. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει η ψευδής αντίληψης για το Θεό, από την άρνηση μέχρι την παραποίηση της γνώσεως του Θεού. Αυτό θα πει μεταλλάσσω, αλλάζω, αφού θα προσθέσουμε ξένα στοιχεία στις ιδιότητες του Θεού, ή θα αφαιρέσουμε ή θα προσθέσουμε, και θα πούμε δεν είναι ο Θεός έτσι, είναι έτσι. Αν πούμε δεν είναι έτσι αλλά είναι έτσι κτλ., και αυτό είναι μία μεταλλαγή της αληθείας περί του Θεού. Θα ξαναπώ τη φράση: μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού
εν το ψεύδι. Οι άνθρωποι αυτοί δέχονται την τύχη, α, δηλαδή αν παίρνω λαχεία, παίζω προπό, είμαι ειδωλολάτρης. Ναι, ναι, ναι. Λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, δεν έχει πάρα πολύ σχέση με αυτό, αλλά έχει μια λέξη που είναι χρήσιμη. Άνθρωποι τύχης είδωλων επλάσαντο, ιδίας αμβουλίας χάριν. Α, ώστε λοιπόν έπλασαν το είδωλον της τύχης, έλεγαν οι αρχαίοι. Το είδωλον της τύχης. Ναι, είδωλον είναι. Διότι άμα πιστεύω στην τύχη, δεν πιστεύω στο Θεό. Μα μπορώ να πιστεύω στο Θεό και στην τύχη. Ή θα πιστεύει στο Θεό και στην πρόνοιά του, ότι τα βλέπει όλα, ή θα πιστεύει στην τύχη. Τύχη θα πει μια περιοχή του σύμπαντος που δεν επικρατεί εκεί ούτε η γνώση, ούτε η παρουσία του Θεού. Αυτό θα πει τύχη. Το δέχεσαι αυτό? Τότε σημαίνει μειώνεις το Θεό. Τότε σημαίνει μεταλλάσσεις την αλήθεια του Θεού στο ψεύδος. Την αυτόματο γένεση, άμα λέει κανείς ότι ο κόσμος έγινε μόνος του, οι άνθρωποι έγιναν μόνοι τους, η αυτόματος γένεση των ζώντων, των ζώντων όντων, δηλαδή του ανθρώπου και των ζώων, την αιωνιότητα της ύλης που λέει ο ηλισμός, ότι η ύλη υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει μια αιώνια φωτιά, την παντοδυναμία του ανθρώπου, το μεγαλείο των έργων του ανθρώπου, όλα αυτά αποτελούν ειδωλολατρία. Όλα αυτά αποτελούν μεταλλαγή της αληθείας του Θεού στο ψεύδος και συνεπώς η λατρεία του ειδώλου του Θεού που είναι ικτήσεις. Ακούστε τι είπα, το ειδωλον του Θεού είναι ικτήσεις. Γιατί, το λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι είτε αίδιος αυτού, η αιδιότητά του, η σοφία του, όλα αυτά καθρεπτίζονται μέσα στη δημιουργία. Θα πρέπει να τα δεις αυτά και να ανεβάσεις τα μάτια σου προς το Θεό. Όταν πεις ότι η σοφία του Θεού δεν είναι ο Θεός, αλλά η φύση είναι η σοφία, τότε σημαίνει το είδωλο του Θεού ικτήσεις, που δείχνει τη σοφία του Θεού, δείχνει τη δύναμη του Θεού, τότε σημαίνει λατρεύεις το είδωλο του Θεού που είναι ικτήσεις. Δεν είναι τυχαίο, αγαπητοί μου, και το ότι κατακλεί ο Άγιος Ιωάννης ο Ευαγγελιστής την θεολογικότατη του επιστολή, την πρώτη του επιστολή, με τούτη τη φράση: τεκμία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδώλων. Παιδάκια, λέει ο Άγιος Ιωάννης, φυλάξατε τον εαυτό σας από τα είδωλα και πάση της ψευδέση. Αυτό το και πάση της ψευδέση, αγαπητοί μου, είναι γενικός χαρακτηρισμός για τα 7 προηγούμενα αμαρτήματα, τις 7 μεγάλες κατηγορίες αμαρτωλών. Αυτές οι 7 κατηγορίες εκεί πάγονται. Και πάση της ψευδέση, σε όλους τους ψευδείς. Τι να πει αυτό? Σε όλους τους ψευδείς, μονολεκτικά, σε όλους τους ψευδείς. Ψευδείς λέγονται διότι μετήλθον και διέπραξαν και εδίωσαν το μη όν, το μη υπάρχον, τη μη αλήθεια, εκείνο που δεν ήταν αλήθεια, εκείνο που είναι ψεύδος. Ενευρία ηλία. Η αμαρτία γενικά χαρακτηρίζεται ψεύδος, επειδή αντίκειται στην αλήθεια, που είναι η αρετή, το αγαθό και ο Χριστός. Είναι αξιοσημείωτο ότι τόσο το ψεύδος όσο και η αλήθεια από τον Ιερόν Ευαγγελιστή Ιωάννη δεν γράφονται εν ενία νοησιαρχική, όπως τους Έλληνες που λέμε λέγω ψέματα, αλλά με την έννοια τη βιωματική, που θα πει κάνω ψέματα ή κάνω αλήθεια. Λέει στην Αποκάλυψη και πάσω φιλών και ποιών το ψεύδος, αυτός που αγαπάει και κάνει το ψεύδος. Το Ευαγγέλιο του 3,21 λέγει «Ο δε ποιών την αλήθεια έρχεται προς το φως». Ποιεί την αλήθεια, κάμνει την αλήθεια. Οι θέσεις όλων αυτών, αγαπητοί, είναι εν τη λύνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο ο εστίν, ο θάνατος ο δεύτερος.
Είναι μια εικόνα της κολάσεως και ταυτίζεται με εκείνο που ο Κύριος είπε για τη γέννα του πυρός. Λίμνη συνεκδοχικά σημαίνει συσσόρευση παντός υγρού, και συνεπώς είναι ο περιορισμένος εκείνος χώρος μέσα στον οποίο κινείται το ιωμένο θιάφι. Είναι μια εικόνα, η εικόνα της καιωμένης λίμνης με το θιάφι, που λέει ο Ισαΐας, ο θυμός Κυρίου ως φάρανξ, δηλαδή σαν κύλωμα, σαν λίμνη υποθείου καιωμένη, Ισαΐας 30,33. Αλλά και από την τιμωρία των Σοδόμων, όπου ο Κύριος έβλεξε επί Σόδωμα και Γόμαρα θείων και πύρπαρα Κυρίου εξ ουρανού, έχουμε τον ιστορικό τύπο της κολάσεως. Σημασία έχει ότι η κόλαση είναι ο θάνατος ο δεύτερος, ο αιώνιος δηλαδή χωρισμός του ανθρώπου από το Θεό. Η κόλαση, αγαπητοί μου, είναι μια πραγματικότητα. Και αν θέλουμε να μην πάμε, θα ακολουθήσουμε αυτό που λέει ο Άγιος Σιλουανός: έχε το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι.